Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ITV ξεκινά ακριβώς τώρα. Πάμε στη σημερινή ειδησεογραφία και πάμε στην αρχή του δελτίου να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Μάτζο, εκπρόσωπο τύπου του Κινάλ. Κύριε Μάτζο, καλησπέρα σας από τα Γιάννενα. Καλησπέρα από Αθήνα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση, κύριε Μάτζο. Λοιπόν, είστε νέος εκπρόσωπος τύπου και πέφτετε κατευθείαν στα δύσκολα να ξεκινήσουμε με την κακοκαιρία στην Αθήνα, καθώς ο επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτήρισε την συγγνώμη που είπε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μισή και κατόπιν εορτής. Κύριε Μάτζο, σας ακούμε. Τι λέτε καταρχάς για την συμπεριφορά του Πρωθυπουργού και μετά για τις ευθύνες? Είναι σαφές ότι από την πρώτη μέρα της κακοκαιρίας, αυτής της σφοδρής, είναι αλήθεια, χιονοθύελλας, παρακολουθούμε με πολύ προσοχή και από πολύ μικρή απόσταση τα τεκτενόμενα στους δρόμους της Αθήνας, αλλά και στα σπίτια της Αττικής, του Λεκανοπεδίου, αλλά και εκτός αυτής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι υπήρχαν σιδηροδρομικοί σειρμοί παγιδευμένοι στη στερεά Ελλάδα, σπίτια χωρίς ρεύμα και θέρμανση σε όλη την κεντρική Ελλάδα και την νησιωτική, αλλά όπως πολύ σωστά ερωτάτε, το πρόβλημα συγκεντρώθηκε στο Λεκανοπέδιο και κυρίως στις βασικές οδικές αρτηρίες, όχι μόνο στην Αττική Οδό που επικοινωνήθηκε παρκώς στα μέσα ενημέρωσης, αλλά και στην Κηφισίας και στη Μεσογείο και σε άλλες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι κάτι δεν έχει πάει σωστά. Και όταν είδαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, να βγαίνει και απλώς να επιρρύπτει την ευθύνη στην παραχωρησιούχο της Αττικής Οδού, τότε βεβαιωθήκαμε ότι ο κρατικός μηχανισμός πιάστηκε στον ύπνο. Νομίζω ότι η σημερινή συγγνώμη του Πρωθυπουργού, όπως πολύ σωστά ήδη εγκαίρως από το μεσημέρι σχολίασε ο πρόεδρός μας ο Νίκος Ανδρουλάκης, είναι μία μισή συγγνώμη που μάλιστα έρχεται κατόπιν εορτής. Έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση και έρχεται μόνο σε μία μερίδα των παρεμβλημένων πολιτών, αυτούς οι οποίοι βρέθηκαν στην Αττική Οδό την κακή στιγμή, γυρίζοντας από τη δουλειά τους, έτσι, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι ούτε να μην έχουν πάει στη δουλειά τους, γιατί δεν ήταν αργία η Δευτέρα. Φυσικά να αφορούν αλυσίδες. Ο κύριος Πρωθυπουργός, με μαεστρία, αφού συμπόνεσε τους πολίτες, επέριψε τις ευθύνες φυσικά ακόμα και στους μετεωρολόγους που είχαν κάνει πολύ σωστά τη δουλειά τους, όπως είναι γνωστό σε όλη τη χώρα, τους πολίτες, την αυτοδιοίκηση, την εταιρεία, άρα καμία ευθύνη πάνω στο επιτελικό κράτος, και τελικά με ένα καθυλωτικό τρόπο, και εκεί θέλω να καταλήξω, ομολόγησε κάτι το οποίο όλη η υπόλοιπη χώρα γνωρίζει, ότι, και το οποίο δεν το γνωρίζει το επιτελικό κράτος, ότι το επιτελικό κράτος και η πολιτική προστασία έχουν στην καρδιά τους μία έννοια, συντονισμός. Mm-hmm. Όταν ο κύριος Πρωθυπουργός λέει ότι τώρα είναι η ώρα και τώρα μάθαμε από αυτή τη χιονοθύελλα ότι θα πρέπει να είμαστε σε ένα ενιαίο κέντρο επιχειρήσεων, να συναποφασίζουμε, να συνεννοούμαστε και να συνυλοποιούμε τις αποφάσεις μας, αναρωτιέμαι, και εκεί καταλήγω, τι μαθήματα πήραμε από τις προηγούμενες κακοκαιρίες. Πυρκαγιές είχαμε, θεομηνίες, πλημμύρες, 2,5 χρόνια και περισσότερα, και πριν από τη Νέα Δημοκρατία, έτσι, με τις πυρκαγιές στο Μάρτι και με άλλες τραγωδίες, έχουμε πικρά μαθήματα. Τώρα, Γενάρη του 22, καταλάβαμε ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο κέντρο λήψης αποφάσεων και υλοποίησης ενεργειών. Λυπάμαι, αυτό μας απογοητεύει και μας προβληματίζει για το μέλλον. Η επόμενη κρίση δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Δεν έχετε άδικο. Δεν ξέρω, κύριε Μάντζο, αν έχετε στο χώρο σας κάποια τηλεόραση ανοιχτή, γιατί ακούω μια παρέμβαση, ακούω έτσι παρεμβολές στον ήχο. Αν έχετε, αν τη χαμηλώσετε λίγο, θα έχουμε καλύτερο τον ήχο σας. Θα είναι πιο εύληπτα αυτά που λέτε. Λοιπόν, ευχαριστώ και συγγνώμη. Λοιπόν, πείτε μου για τα 2 χιλιάρικα της Αττικής Οδού. Πώς το ακούσατε αυτό, τι λέτε? Κοιτάξτε, σαφώς οι άνθρωποι θα πρέπει να αποζημιωθούν. Είναι ξεκάθαρο ότι θα υπάρξουν και νομικές αξιώσεις, ίσως εναντίον της παραχωρησιούχου εταιρείας. Εξηγούμε ότι για εμάς οι ευθύνες της παραχωρησιούχου εταιρείας είναι υπαρκτές και πρέπει να αναζητηθούν με τον νομικό τρόπο, την ελληνική δικαιοσύνη. Και έτσι θα γίνει. Είχαμε και εισαγγελική παραγγελή, θα έχουμε και αξιώσεις των πολιτών. Όμως, είναι προβληματική εικόνα του κυρίου Πρωθυπουργού την επομένη της κακοκαιρίας, αυτής της χιονοθύελλας, να παρακαλά ουσιαστικά, γιατί έτσι εμφανίστηκε, την παραχωρησιούχο εταιρεία να μοιράσει διχίλιαρα αναόχημα στους οδηγούς που ταλαιπωρήθηκαν. Και πράγματι αυτό πρέπει να γίνει. Θα μπορούσε όμως να έχει ενεργοποιήσει τις ρήτρες στις σχετικές συμβάσεις ήδη από την πρώτη ημέρα της κακοκαιρίας. Και
και προκύπτουν και άλλα προβλήματα. Ποιοι είναι αυτοί που τα δικαιούνται, ποια θα είναι η διαδικασία, θα πρέπει να εγείρουν αξιώσεις νομικές για να τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Και εν τέλει, είναι πολύ σημαντικό και ένα, αν θέλετε, βαθιά πολιτικό μήνυμα μέσα από αυτή την ιστορία. Γιατί σας θυμίζω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση έρχεται να προστρέξει με υλικά, οικονομικά μέσα να ανακουφίσει. Δεν λέμε ότι δεν είναι αναγκαία και μια οικονομική αποκατάσταση της ζημιάς. Mm-hmm. Αλλά πρέπει αυτό να εξαντλείται εκεί. Γιατί ξέρετε, φοβάμαι ότι έτσι δημιουργούμε και ένα στρεβλό μοντέλο στις σχέσεις πολίτη και πολιτείας. Φαίνεται ότι γίνεται αρκετά οικονομίστικη αυτή η σχέση. Το κράτος δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση. Το κράτος είναι εδώ για να προστατεύει τον πολίτη, ειδικά στη διάρκεια των κρίσεων. Και όχι μόνο να αποκαθιστά, να προλαμβάνει και να το συμπαραστέκεται. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Πάμε στην πανδημία, κύριε εκπρόσωπε του Κινήματος Αλλαγής. Να πω κάποιους αριθμούς. 17.960 είναι τα νέα κρούσματα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ σήμερα. Όμως έχουμε σταθερά ψηλά διασωληνωμένους. 646 είναι οι διασωληνωμένοι συμπολίτες αυτή τη στιγμή. Και πολύ ψηλά τους θανάτους. 115 είχαμε θανάτους το προηγούμενο 24ωρο. Έχουμε φτάσει τις 23.000 θανάτους από την πανδημία. Είμαστε πολύ ψηλά συγκριτικά με τον πληθυσμό. Γιατί είμαστε τόσο ψηλά? Έχετε απαντήσεις εσείς σε αυτά τα ερωτήματα? Έχετε σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση? Τι λέτε, κύριε Μάτσο? Έχουμε σαφείς ερωτήσεις από την κυβέρνηση και περιμένουμε από αυτούς τις απαντήσεις. Ναι. Και απαντός, είναι πολύ επίκαιρο το ερώτημά σας, γιατί σήμερα έχουμε επιστροφή σε πολύ ψηλά, υψηλούς αριθμούς στους θανάτους και στις διασωληνώσεις, και αυτό είναι εξαιρετικά οδυνηρό και προβληματικό για το μέλλον. Η Ελλάδα ζει αυτή τη στιγμή ό,τι ζούσε, ζει με το εμβόλιο, ό,τι ζούσε η Δυτική Ευρώπη πριν το εμβόλιο. Βρισκόμαστε στους θανάτους. Έχουμε ξεπεράσει χώρες όπως το Βέλγιο που έχουν εφάμιλο πληθυσμό με εμάς και είχαν μπει στην πανδημία νωρίτερα από εμάς, ήδη από το 2020. Παρά τα lockdowns, παρά την ατομική ευθύνη που έδειξαν οι πολίτες σε όλες τις περιπέτειες και σε όλες τις φάσεις αυτές της περιπέτειας, υπάρχουν ολιγορίες. Υπάρχουν ολιγορίες από την κυβέρνηση. Το εμβολιαστικό πρόγραμμα δεν περπάτησε με την ταχύτητα και την πληρότητα, την ευρύτητα κάλυψης πληθυσμού που θα έπρεπε. Δεν επικοινωνήθηκε σωστά το εμβολιαστικό μήνυμα. Σας θυμίζω ότι εμείς ήδη εδώ και ένα μήνα τρέχουμε δική μας καμπάνια υποστήριξης του εμβολιασμού, διάδοση εμβολιαστικού μηνύματος χωρίς κόστος. Το τονίζω αυτό, γιατί η κυβέρνηση προτίμησε να χασπαταλήσει ένα πακτολό χρημάτων με αδιαφανή τρόπο σε μέσα ενημέρωσης και άλλα κέντρα οικονομικά, χωρίς να λέει καν στη Βουλή που τα έδωσε. Έτσι, με μεγάλη δυσκολία έστειλε τις λίστες στη Βουλή το καλοκαίρι. Έτσι, και και κλείνοντας, για την πανδημία έχει πολύ μεγάλη σημασία η εικόνα του ΕΣΥ. Ένα εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο έμεινε μόνο μέσα στην πανδημία με τους γιατρούς και τους νοσηλευτές να παλεύει. Το εθνικό σύστημα υγείας, το δημιούργημα ΠΑΣΟΚ, Γεωργίου Γεννηματά, είναι αυτό το οποίο έχει στηρίξει την εθνική μας προσπάθεια. Δυστυχώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν του ανταπέδωσε αυτό το καλό, δεν εκπλήρωσε την κυβερνητική της υποχρέωση να υποστηρίξει με νέες προσλήψεις και νέο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό το εθνικό μας σύστημα υγείας. Μάλιστα. Ακρίβεια. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ακρίβειας. Το έχω ξαναπεί. Φαίνεται ότι σε σημαντικότητα το πρόβλημα ακρίβειας στη συνείδηση των πολιτών ξεπερνάει και αυτό της πανδημίας. Έτσι δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι τεράστιο το κύμα της ακρίβειας. Πλήττονται όχι μόνο τα φτωχά εισοδήματα, αλλά και τα μεσαία εισοδήματα πιθανότατα. Στην ενέργεια είναι πολλές οι αυξήσεις, είναι μεγάλες οι αυξήσεις. Εσείς έχετε κάνει κάποιες προτάσεις, κύριε Μάντζο, σας ακούμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και η αλήθεια είναι αυτή, όπως το λέτε, σε όλη τη χώρα. Υπάρχει μία πρόσληψη καινούρια ότι η πανδημία σιγά σιγά θα υποχωρεί όσον αφορά στη σημασία της ως κοινωνικού ζητήματος, και σίγουρα τους επόμενους μήνες, κατά τη διάρκεια της Άνοιξης, η ακρίβεια και το κόστος ζωής θα αποτελέσουν το νούμερο ένα κοινωνικό πια πρόβλημα για όλη τη χώρα. Φοβάμαι, και οι άνθρωποι της αγοράς μας το επιβεβαιώνουν αυτό. Κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα εκτεταμένες συσκέψεις και συνεργασίες με επιμελητήρια, τη ΓΕΣΕΕ, τον κόσμο της βιομηχανίας, θεσμικούς φορείς από την αγορά. Μας επιβεβαίωσαν όλοι ότι οι ανατιμήσεις είναι μπροστά μας.
Υπάρχει ένα ράλι τιμών σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, εκεί που είναι ίσως το πιο προβληματικό σημείο είναι το ενεργειακό κόστος. Η ενέργεια, το πετρέλαιο, οι καύσιμες ύλες είναι αυτή τη στιγμή στο πικ και θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Προφανώς υπάρχουν εξωγενείς παράγοντες, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει κάνει όσα πρέπει και ως πολιτεία δεν έχουν αναλυθεί οι πρωτοβουλίες που πρέπει, ώστε να σπάσει το ολιγοπόλιο της ηλεκτρικής ενέργειας, να πέσουν οι τιμές και για τις επιχειρήσεις αλλά και για τους πολίτες, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές. Έχουμε την άποψη ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση άμεσα να βοηθήσει στη διασύνδεση του ελληνικού ηλεκτρικού δικτύου με άλλα δίκτυα της Ευρώπης, ώστε ο ανταγωνισμός να τονωθεί και η χώρα, και για γεωστρατηγικούς λόγους αν θέλετε, πτήσει ενεργειακή ασφάλεια. Έχουμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και σας ευχαριστώ πολύ που το τονίζετε αυτό. Την επόμενη εβδομάδα συζητείτε και μια επίκαιρη επερώτηση του κινήματος αλλαγής προς τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Σκάι και τους άλλους υπουργούς, η οποία αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αθήνα, θα είχε συζητηθεί ήδη από τη Δευτέρα. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο δίκτυό σας με τους βουλευτές μας να κάνουμε βάσεις και να ενημερώσουμε τους πολίτες για τις προτάσεις μας. Έχουμε ένα μείγμα βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προτάσεων και για τον κατώτατο μισθό και για το φόρο προστιθέμενης αξίας στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, για το ενεργειακό κόστος. Οι επόμενες μέρες έχουν top θέμα στην ατζέντα μας την ακρίβεια. Είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα στην κοινωνία, ακούμε την κοινωνία, τους πολίτες, είμαστε μέσα στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ αυτό είναι, και είμαστε εδώ για να εκφράσουμε τα κοινά μας αιτήματα για μια πιο αξιοπρεπή ζωή. Πριν περάσουμε στο νέο ΠΑΣΟΚ, ένα πιο ειδικό ζήτημα. Τι λέει ο εκπρόσωπος τύπου του Κινήματος Αλλαγής για τους ισχυρισμούς Φουρθιώτη για σχέσεις με υψηλότατα στελέχη αυτής της κυβέρνησης, όπως ο Γεραπετρίτης? Τι λέτε? Νομίζω ότι το ζήτημα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει εκείνους τους οποίους, οι οποίοι πιθανώς φέρεται ότι έχουν κατονομαστεί στις συμφωνίες αυτές. Εμείς από θέση αρχής δεν εμπλεκόμαστε σε αυτόν τον σκυλοκαυγά, έτσι εξελίχθηκε, λυπάμαι που το λέω, δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά όταν έχουμε την πανδημία, τις διάφορες μεταλλάξεις να χτυπούν την πόρτα των πολιτών, όταν έχουμε την ακρίβεια πια μέσα στα σπίτια μας, το να βλέπουμε συνεχώς ένα ντέρμπι ισχυρισμών και αντεγκλήσεων μεταξύ των βουλευτών και των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα καταγγελόμενα από ένα υπόδικο πρόσωπο, νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νομικής έρευνα της δικαιοσύνης και όχι πολιτικής. Πάμε στο νέο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το λέτε ΠΑΣΟΚ. Θα το πείτε ΠΑΣΟΚ, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, και κάτι άλλο. ΠΑΣΟΚ Δημοκρατική Συμπαράταξη. Είστε στενότατο συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη. Έτσι θα το πει το συνέδριο? Το συνέδριο είναι το κυρίαρχο όργανο της παράταξης. Θα συγκληθεί και θα αποφασίσει δημοκρατικά, όπως αποφάσισε το 2018 για τη δημιουργία του κινήματος αλλαγής. Έτσι και τώρα, 4 χρόνια μετά, θα αποφασίσει για την πορεία, το όνομα, αλλά κυρίως την πορεία, την ταυτότητα και την προοπτική του κόμματός μας. Λίγη υπομονή και τις επόμενους μήνες θα έχουμε καλό. Προβληματιστήκατε να αναλάβετε αυτή τη δουλειά? Είστε εκπρόσωπος τύπου, νέος εκπρόσωπος τύπου. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Πολλές φορές η δημοσιογραφική διαδικασία ξεφεύγει και από κάποια όρια. Χρειάζεται διάφορες ικανότητες. Είμαι σίγουρος ότι τις έχετε. Είναι ζήτημα χρόνου να τις εκδηλώσετε. Αλλά προβληματιστήκατε να δεχτείτε την πρόταση Ανδρουλάκη ή ήσασταν έτοιμος από καιρό γι' αυτό? Έτοιμος από καιρό για θέσεις ευθύνης κανείς δεν είναι, ειδικά τέτοιες θέσεις ευθύνης σε τόσο κομβική συγκυρία όπως αυτή. Όπως γνωρίζετε και έγινε ευρύτερα γνωστό και με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων μου ως εκπροσώπου τύπου, διετέλεσα 2,5 χρόνια διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κινήματος με εντολή της ίμνης της Προέδρου Φόφης Γεννηματά, η προσωπική επιλογή της Φόφης Γεννηματά, και με τίμησε και την τίμησα με την παράταξη και την πρόεδρο με την παρουσία μου και την μικρή μου συμβολή στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της κοινοβουλευτικής ομάδας σε κλίμα ενότητας και παραγωγής πραγματικών πολιτικών θέσεων, να γίνουμε πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση στην Βουλή. Αυτό για μένα είναι το διαβατήριο για την επόμενη ημέρα στο κίνημα. Είναι πολύ τιμητική, βαθιά τιμητική ήταν η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη και είναι πολύ μεγάλη η ευθύνη
που αφήνει στους ώμους μου το κίνημα και ο πρόεδρος του, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είμαι βέβαιος ότι μαζί με την δημοσιογραφική κοινότητα θα καταφέρουμε όμορφα πράγματα στο επόμενο διάστημα. Είμαι βέβαιος ότι το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, θα απασχολήσουν την δημοσιότητα για τους σωστούς λόγους, τους καλούς λόγους, και με αυτοπεποίθηση, ανανέωση και ενότητα θα προχωρήσουμε μπροστά, όπως ακριβώς είναι και η ατζέντα του Προέδρου Ανδρουλάκη. Αυτά τα υψηλά ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις, γιατί πραγματικά κάποιες σας δίνουν πολύ υψηλά ποσοστά, μπορούν να κρατηθούν το επόμενο διάστημα και έως την κάλπη, κύριε Μάτζο, και πώς μπορεί να γίνει αυτό, τι δεν πρέπει να γίνει, τι πρέπει να γίνει, έτσι συνοπτικά σε χρόνους τηλεόρασης? Είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση, αλλά τι λέτε? Οι δημοσκοπήσεις, όπως πολύ σωστά λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, και πραγματικά είναι αληθές, είναι η φωτογραφία της στιγμής. Mm. Δεν πρέπει να μπαίνουμε δογματικά και να παίρνουμε συμπεράσματα θέσφατα από τις δημοσκοπήσεις. Όμως δείχνουν μια τάση, και αυτό δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί κανείς. Όλες οι δημοσκοπικές μετρήσεις, ήδη από τον Οκτώβριο, αλλά και κυρίως από τον Δεκέμβριο και την εξέλιξη των εκλογικών μας και την κατάληξη των εκλογικών μας διαδικασιών, δείχνουν μια σαφή ενίσχυση της επιρροής του κινήματος αλλαγής στην εκλογική βάση. Αυτό για μας είναι μια εξαιρετικά καλοδεχούμενη εξέλιξη. Είναι ούριος ο άνεμος που πνέει στα πανιά του κινήματος. Πλέον είναι δική μας δουλειά να φυσήξουμε πιο δυνατά μέσα σε αυτά, για να μην τα αφήσουμε να ξεφουσκώσουν. Προφανώς δεν θέλει να συμβεί αυτό και δεν θα συμβεί, διότι το κίνημα αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, έχουν τις λύσεις, έχουν τις προτάσεις που μπορούν να ακουμπήσουν τον Έλληνα πολίτη, την Ελληνίδα πολίτη, μέσα στο σπίτι και την οικογένεια των Ελλήνων, που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν προβλήματα και με την πανδημία και με την ακρίβεια και ένα σωρό ακόμα προκλήσεις. Είμαστε εδώ για να εκφράσουμε το κοινό μας αίτημα για αξιοπρέπεια στη ζωή μας. Μάλιστα. Κλείνοντας, να πούμε και κάτι που εγώ έμαθα λίγο πριν βγούμε στον αέρα. Η καταγωγή σας είναι από εδώ, είναι από τα Γιάννενα, έτσι, κύριε Μάτζο? Ναι, ο παππούς, ο Δημήτρης ο Μάντζος, γεννήθηκε στα Ραβένια, πάνω από το Αυγό, τον Άγιο, το παλιό Δήμο Αγίου Δημητρίου Ιωαννίνων. Οπότε ναι, κυλάει υπηρώτικο αίμα εμέρη μέσα μου, και είμαι περήφανος για την υπηρωτική καταγωγή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Μία από τις πρώτες εμφανίσεις μου είναι στο κανάλι σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάτζο. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στη δύσκολη δουλειά σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση, να το ξαναπώ. Να είστε καλά. Τώρα, κυρίες και κύριοι, τοπική επικαιρότητα και δυσάρεστη τοπική επικαιρότητα. Νεκρές βρέθηκαν δύο ηλικιωμένες αδερφές στο ωραίο